Του Αποστόλου Πέτρου, σελίδα 1078 και από το 12 εδάφιο. Θα κάνουμε σήμερα το μάθημα, γιατί Δευτέρα δεν θα είμαι εδώ. Θα είμαι στην Κύπρο και θέλω να προσεύχεστε γι' αυτό, ο Θεός να μας ευλογήσει. Όθεν δε θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων και τι ειδότες και στηριγμένους στην παρούσα αλήθεια, στοχάζομαι όμως δίκαιων, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διεγείρω δια της επενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκηνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μη εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου, να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε αυτά. Διότι σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όχι μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον εγώ ευηρεστήθην. Και ταύτην την φωνή ημισηκούσαμεν εξ ουρανού ελθούσα, όντες με ταυτού εν το όρητο Αγίο. Και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων με τον οποίον κάμνετε καλά να προσέχετε όσοι λίχνων φέκοντα εσκοτεινό τόπο έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατύλει εν τες καρδίες ημών. Τούτο πρώτον εξεύροντες ούτε ουδεμία προφητεία της γραφής γίνεται εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Υπήρξαν όμως και ψευδοπροφήτε μεταξύ του λαού, καθώς και μεταξύ σας θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι ή την εστέλουσι παρισάξε αιρέσεις απολίας αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην επισύροντες εις αυτούς ταχύαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουν συνεξακολουθήσει εις τας απολίας αυτών δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλασφημηθεί και δια πλεονεξίαν θέλουν σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, τον οποίον η καταδίκη έκπαλε δεμένη αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Διότι εάν ο Θεός δεν εφίστη αγγέλους αμαρτήσαντας, αλλά ρίψας αυτούς εις των τάρταρων, δεδεμένους με αλύσεις σκότους, παρέδοκε εν διαναφυλάτονται εις κρίσιν, και αν των παλαιών κόσμων δεν εφίστη, αλλά φέρων κατακλυσμών επί των κόσμων των ασεβών, εφύλαξεν όγδον τον Νόε κήρυκα της δικαιοσύνης και κατέκρινε εις καταστροφήν τας πόλης των Σοδόμων και της Γομόρας και ετέφρωσε καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λότ καταθλιβόμενον υπό τις ασελγούς διαγωγής των ανώμων. Διότι ο δίκαιος κατοικών μεταξύ αυτών, διοράσεως και ακοή σε βασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν δια τα άνομα έργα αυτών. Εξεύρει ο Κύριος να ελευθερώνει εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους φυλάται εις την ημέραν της κρίσεως διανακολάζονται. Μάλιστα δε τους ο πίσω της αρκός ακολουθούντας με επιθυμία ανακαθαρσίας και καταφρονούντας την εξουσίαν, είναι τολμητέ αυθάδης, δεν τρέμουσι βλασφημούντες τα αξιώματα, ενώ οι άγγελοι μεγαλύτεροι όντες εις ισχύ και δύναμη δε φέρουσιν κατά αυτόν βλάσφημον κρίσιν ενώπιον του Κυρίου. Αμήν. Ο Απόστολος λοιπόν Πέτρος, αδερφοί αγαπητοί, ενδιαφέρεται πάρα πολύ και γι' αυτό και η επιστολή του προς τους αδελφούς, ενδιαφέρεται να γνωρίσουν όλοι οι αδελφοί. Και αν ενδιαφέρεται πάρα πολύ ο Απόστολος Πέτρος, πόσο μάλλον ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ να γνωρίζουν όλοι οι αδελφοί, να γνωρίζουμε εμείς, να γνωρίζει κάθε ένας ξεχωριστά από εμάς ότι είναι ανάγκη να επιμελούμεθα περισσότερο και περισσότερο για να κάνουμε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή μας. Είναι ένας αγώνας, είναι ένας στόχος, είναι μια προσπάθεια. Είναι μια επιδίωξη. Είναι ο τέλος του αγώνα μας. Το τέλος του δρόμου μας. Βεβαία την πρόσκλησή μας και την εκλογή μας. Και μάλιστα όχι απλώς με βεβαιότητα να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, αλλά πλουσίως η είσοδός μας να μας χαριστεί στην Βασιλεία των Ουρανών, στην Βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, κάθε ένας άνθρωπος έχει στόχους στη ζωή του. Κοντινούς
μακρινούς και στόχους ασήμαντους και σημαντικούς. Ένας από τους στόχους που μπορούμε να έχουμε κάθε μέρα είναι να πετύχουμε στις εξετάσεις μας όταν είμαστε μαθητές ή φοιτητές, είναι να τελειώσουμε το πανεπιστήμιο, τη σχολή μας, είναι να πάμε καλά στη δουλειά μας, είναι να μάθουμε πιο πολλά πράγματα για τη δουλειά μας. Μπορούμε να έχουμε πάρα πολλούς στόχους που είναι καλοί. Επίσης να κάνουμε καλή οικογένεια, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά ή στόχους πνευματικούς. Να εργαστούμε το έργο του Θεού, να ευλογηθούμε στο έργο του Θεού, να υπηρετήσουμε τον Ιησού Χριστό, να υπηρετήσουμε τους αδελφούς μας. Όμως αγαπημένα μου αδέλφια, ο Θεός έχει ένα στόχο να μας δείξει. Είναι ο τελικός μας σκοπός. Είναι το τέλος της πίστεώς μας, το τέλος της διαδρομής μας. Είναι να λάβουμε μέρος στην Ανάσταση των νεκρών, στην πρώτη Ανάσταση, δηλαδή στην αρπαγή της Εκκλησίας. Πολλά μπορούμε να πετύχουμε στη ζωή αυτή, και υλικά και πνευματικά και δίκαια και άδικα. Πολλά μπορούμε να πετύχουμε. Πολλά μπορούμε να καταφέρουμε, αλλά και σε πολλά μπορούμε να αποτύχουμε και σε πάρα πολλά να, κατά την εκτίμηση των ανθρώπων, να ατυχήσουμε. Αυτά όμως, αδελφοί αγαπητοί, κατά το λόγο του Κυρίου, είναι σημαντικά αλλά πρόσκαιρα. Ένα είναι το σημαντικό και το αιώνιο. Ποιος από εμάς μπορεί σήμερα να πει, όχι κατά χάριν βέβαια, αλλά με τα βεβαιότητος, ότι θα λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεδομένου ότι λέει η Γραφή, πολλά πτέωμεν άπαντες. Και αν εξετάσουμε μάλιστα και τη διαγωγή μας και τη ζωή μας και τις αποτυχίες μας, τις πνευματικές θέλω να πω, και τις επιτυχίες μας, κανένας από εμάς δεν μπορεί να πει ότι είναι δίκαιος, έτοιμος για την αρπαγή της Εκκλησίας, άνδρας τέλειος. Κανένας από εμάς. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι είμαστε δικαιωμένοι με το αίμα του Χριστού. Βεβαίως μπορούμε να πούμε ότι μας ετοιμάζει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του το Άγιο. Αλλά άραγε την ευθύνη αυτή την έχει αναλάβει αποκλειστικά και μόνο στα χέρια του Θεός. Η απάντηση είναι ναι, με τη δική μας όμως συγκατάβαση, με το δικό μας αγώνα. Αλλιώς πώς, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστην, με το δικό μας τον αγώνα. Το δρόμο μας, το δρόμο μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, ετελείωσα. Με τη δική μας την πορεία. Την πίστη τη διετήρησα. Με τη δική μας πίστη. Δηλαδή, ο Θεός έχει προσδιορίσει σε μας δικό σου, δικό μου, δικό μας αγώνα. Έχει προσδιορίσει σε μας δικό σου, δικό μου, δική μας πορεία. Και έχει προσδιορίσει σε μας πίστη, αδελφοί αγαπητοί, πάνω στο Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και τελικά αυτοί που θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτοί που γνωρίσαν το Θεό σαν Πατέρα του Ουράνιο εν το ονόματι του Χριστού, αλλά και υπακούσανε στη ζωή τους το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Πέτρος με μεγάλο πόνο, αλλά σήμερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο Λόγος του Θεού, με μεγάλη φροντίδα και προσοχή μας λέει ότι πρέπει να επιμεληθείτε και προσέξτε τη λέξη περισσότερο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πει εγώ επιμελούμε, δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να επιμεληθείτε περισσότερο, πάντοτε υπάρχει το περισσότερο για να βγάλει ο Θεός κάθε έννοια αυτοδικαίωσης, κάθε προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει να μην πούμε καλά τα κάνω, δεν τα κάνεις καλά. Ο Θεός θέλει λίγο περισσότερο για να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, εγώ βέβαια, όπως μου φανέρωσε ο Κύριος, φεύγω. Τέλειωσε η ζωή μου, γιατί η ζωή των ανθρώπων τελειώνει. Άλλο σε λιγότερα χρόνια, άλλο σε περισσότερα, άλλο σε πιο πολλά χρόνια, αλλά η ζωή των ανθρώπων τελειώνει. Και ο Απόστολος Πέτρος έχει τελειώσει την αποστολή του. Τέλειωσε τη ζωή του. Τι λέει όμως τώρα? Εγώ θα επιμεληθώ και μετά την αναχώρησή μου, γιατί πρόκειται να αναχωρήσω όπως μου φανέρωσε ο Θεός, θα επιμεληθώ να σας υπενθυμίζω πάντοτε
τα λόγια αυτά για να σας βοηθάνε να μην χάσετε τον προσανατολισμό σας. Θέλω λοιπόν εδώ να τονίσω δύο πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Το να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας, πρώτον, και δεύτερον, όπως μου φανέρωσε ο Θεός. Που αυτά είναι ένα τελικά. Ο άνθρωπος του Θεού έχει συνεργασία, συνομιλία, έχει επαφή με τον Πατέρα εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Δεν νοείται χριστιανός που δεν έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου, που δεν έχει διοίκηση Πνεύματος Αγίου. Και μέσα από τη διοίκηση και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου φτάνουμε δια του Ιησού Χριστού στον Πατέρα. Δεν περπατάμε, αδερφοί αγαπητοί, στο σκοτάδι. Δεν περπατάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Δεν περπατάμε σε δρόμους τους οποίους, οι οποίοι δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσουν. Και δεν μιλάω μόνο στα πνευματικά για τη Βασιλεία των Ουρανών. Η ζωή μας είναι υποδιοίκηση. Πιο σωστά πρέπει να είναι. Υποδιοίκηση. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και είναι ανάγκη να μάθουμε να προσευχόμαστε, να ζητάμε οδηγία, να συνεργαζόμαστε με το Θεό και να περπατάμε με βήματα στερεά, αμετακίνητα στα ίχνη του Χριστού. Όχι με αμφιβολίες, με δισταγμούς. Μην νομίζει ο άνθρωπος που ζητάει από το Θεό με δισταγμό ότι πρόκειται να λάβει τίποτα. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Κάνει βέβαια χάρη ο Θεός, μας δίνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά υπάρχει η ζωή του χριστιανού η χλιαρή, υπάρχει η ζωή του χριστιανού και η ψυχρή ακόμη, αλλά υπάρχει η ζωή του χριστιανού που είναι ζηλωτής των πνευματικών. Και μία από τις παγίδες, αδελφοί αγαπητοί, που πέφτουμε συνήθως εμείς οι άνθρωποι, είναι που αφιερώνουμε τη ζωή μας στο έργο του Θεού και όχι στο Χριστό. Πολύ σοβαρό λάθος αυτό. Κάποτε μου είχε πει ένας αδελφός, αναρωτιέμαι, εργάτης, ποιμένας, εάν δεν είχα να κηρύξω αν θα πήγαινα στην εκκλησία. Όχι ότι είχε σκανδαλιστεί, ούτε ότι είχε πέσει, αλλά καταλάβαινε ότι εκείνο που τον τράβαγε να πάει, με ειλικρίνεια μεγάλη μου το είπε, εκείνο που τον τράβαγε να πάει στην εκκλησία, αναρωτιότανε, είναι άραγε ότι πρέπει να πάω να ανέβω στον άμβονα να κηρύξω, να προσευχηθώ, ή είναι γιατί αγαπάω τον Χριστό? Και προσθέτω εγώ που δεν μου το είπε, ή είναι γιατί αγαπάω τα αδέλφια μου, που είναι καλό? Τι είναι αυτό δηλαδή που σε φέρνει στην εκκλησία? Είναι πολύ βασικό. Γιατί αν σε φέρνει στην εκκλησία κάποιο συνέστημα, κάποια συνήθεια, κάποιο φρόνημα σαρκός, κάποιο φρόνημα υπηρεσίας, κάτι που δεν είναι η αγάπη σου για τον Χριστό, ο στόχος σου για τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα έχεις τα τέλεια αποτελέσματα, δεν είναι ότι θα έχεις καλά αποτελέσματα. Όποιος πηγαίνει στο Θεό, όπως και να πηγαίνει ο Θεός, θα τον ευλογήσει. Αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι να μας ευλογήσει ο Θεός. Είναι να πάρουμε πλήρη το μισθό μας. Και για να πάρουμε πλήρη το μισθό μας πρέπει να κάνουμε πλήρη το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει για μας. Δηλαδή τι? Κατά πάντα υπάκουη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να ακολουθείτε ακριβώς το Λόγο του Θεού. Ακριβώς το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού στη ζωή μας δεν έρχεται μόνο από το Λόγο, ούτε μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Έρχεται και από το Λόγο και από το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στηρίζεται σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Δεν σας κηρύξαμε και δεν ακολουθήσαμε μύθους σοφιστικούς όταν σας μιλάμε για τον Χριστό και όταν προχωράμε μαζί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχουμε προσωπική συγκεκριμένη εμπειρία ότι ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας και Αυτός μας οδηγεί δια Πνεύματος Αγίου. Το ξαναλέω. Δεν είναι μύθος ή σοφιστικός. Έχουμε βεβαιότητα ότι ο Θεός έστειλε το Χριστό στη ζωή μας. Την έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Έχουμε βεβαιότητα ότι δεν βρεθήκαμε εμείς τον Χριστό τυχαία. Ότι δεν βρεθήκαμε στην εκκλησία κατά λάθος. Επειδή ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήρθε στην εκκλησία, επειδή ο άντρας μου, η γυναίκα μου ήρθε στην εκκλησία, προσχολήθηκα κι εγώ, επειδή πέρναγα απ' έξω και μπήκα μέσα, επειδή δεν είναι αυτό.
στην εκκλησία και μάλιστα στην επιτόπου εκκλησία, σε αυτή την εκκλησία για μας, έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν, μας πήρε από το χέρι διαπνεύματος Αγίου, μας έφερε και μας είπε «Καθίστε, υπηρετήστε, δοξάστε, εργαστείτε, γιατί εγώ αυτή την εκκλησία θα έρθω να την παραλάβω». Όταν λέμε αυτή την εκκλησία δεν εννοούμε αυτή, την εκκλησία όλη, αλλά εμάς αυτή είναι η εκκλησία. Εδώ μας έφερε ο Θεός. Δεν έχουμε σοφιστικούς λόγους, δεν περπατάμε εν φαντασία. Ο κόσμος περπατάει εν φαντασία. Εμείς περπατάμε με συγκεκριμένη εντολή. Αμήν αδερφοί. Με συγκεκριμένες εντολές. Όχι ήξεις αφήξεις ούκ εν το πολέμο θνήξεις. Δεν περπατάμε με δισταγμό μήπως μα μου. Πολλές φορές θα έρθουμε σε αμφιβολίες στη ζωή μας. Είναι αυτό το θέλημα του Θεού? Δεν είναι? Τι να κάνω? Υπάρχει το ταμείο σου. Υπάρχει το ταμείο σου. Πες μέσα, γονάτισε. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός χωρίς απάντηση. Δεν θα σε αφήσει ο Θεός χωρίς οδηγία. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες εντολές. Ουχή μύθους σοφιστικούς. Αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος, διότι, και ομολογεί, έλαβε ο παραθεού πατρός τιμή και δόξα όταν ήλθε εις αυτόν τη αυτή φωνή υπό τις μεγαλοπρεπούς δόξεις του πατρός, λέγουσα ούτως είναι ο Υιός μου, ο αγαπητός εις τον οποίον ευαρεστήθη, και συνεχίζει αυτού ακούετε. Αυτή είναι η εντολή. Άρα εδώ μέσα δεν ήρθαμε για τον αδελφό τον Α και τον αδελφό τον Β και για τη συγγενική μας σχέση, και εδώ ήρθαμε γιατί ο Πατέρας έστειλε τον Ιησού Χριστό και μας λέει αυτό είναι, εδώ είναι. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Αυτή τη βεβαιότητα ότι δεν πυγμαχούμε στον αέρα. Δεν αγωνιζόμαστε ματέως. Δεν τρέχουμε έτσι για να τρέξουμε. Τρέχουμε για να πάρουμε βραβείο. Τρέχουμε για να πάρουμε το βραβείο της ανοκλήσεως. Αγωνιζόμαστε για το στέφανο της δικαιοσύνης. Έχουμε έναν αγώνα συγκεκριμένο. Δεν ήρθαμε να περάσουμε την ώρα μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να είμαστε ζηλωτές των πνευματικών. Ζηλωτές στη σχέση μας με το Θεό. Όπως είναι η ερωτευμένη νεαρή κοπέλα με τον αρρυβωνιαστικό της, που είναι ζηλότρια, θέλει να είναι συνέχεια μαζί του, θέλει να τον υπηρετεί, θέλει να τον φροντίζει, θέλει να τον αγαπάει, το ίδιο και ο νεαρός. Και εμείς είμαστε νύμφοι. Είμαστε νύμφοι του Χριστού, τον αγαπάμε. Είναι ο νυμφίος μας. Είναι ο σύζυγός μας με τον οποίο θα είμαστε αιώνια στον ουρανό. Το πρώτο λοιπόν είναι ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευαρεστήθην, αυτό ακούεται, και αυτή η φωνή ήλθε όχι από έναν αδερφό, από έναν άνθρωπο, από το μυαλό μου, από την καρδιά μου, αλλά τη αυτή φωνή εμείς ακούσαμε εξ ουρανού ελθούσα όντες μεταυτού εν το όρι του Αγίου. Πάνω στο όρο στο Άγιο ήλθε η φωνή όταν είμαστε με τον Χριστό. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Αυτή είναι η προσευχή του χριστιανού. Να ανέβουμε πάνω στο όρος του Άγιο. Εκεί, στον αγιασμό, στην καθαρότητα, στην παρουσία του Θεού. Και πώς θα ανέβουμε? Με το Χριστό. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου. Και τι θα γίνει εκεί? Θα ακούσουμε τη φωνή του Πατέρα. Θα ακούσουμε τη φωνή του Πατέρα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Αυτόπτε μάρτυρες γενόμενοι της αυτού μεγαλειότητος. Το δεύτερο, που είναι επίσης συγκλονιστικό, και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων εις των οποίων κάμνετε καλά να προσέχετε ως εις λίχνον φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατελεί εκ της καρδίας ημών. Δεύτερο είναι ο προφητικός λόγος, ο λόγος του Χριστού. Ο λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που αυτό είναι βεβαιότερο από όλα τα άλλα. Και με το λόγο του Θεού είμαστε σαν τον άνθρωπο που βρίσκεται μεν σε σκοτεινό τόπο, και δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ σε σκοτεινό τόπο, να μην βλέπετε τίποτα. Στο στρατό κάποτε που ήμουν βρέθηκα σε ένα σκοτεινό τόπο, είναι σε πιάνει τρόμος, φόβος.
Και εκεί όταν είναι σκοτάδι, να ακούς και παράξενους ήχους, ζώα, τα χάνεις. Αυτό, αυτή είναι η ζωή των ανθρώπων. Μη γέννητο να είναι η ζωή του χριστιανού αυτή. Να είναι σε σκοτεινό τόπο. Είναι. Αλλά όμως δεν μπορεί να συνεχίζει να είναι. Έχουμε τον προφητικό λόγο. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Που τι μας λέει το Λόγος του Θεού? Πολλά πράγματα. Δηλαδή τι θα μας πει? Θα μας πει ότι σε σκοτεινό τόπο μπορείς να είσαι σαν πατέρας. Τι να κάνεις? Για να επέμβει ο Θεός και να σε ευλογήσει. Σε σκοτεινό τόπο, γιατί λέω σε σκοτεινό τόπο σαν πατέρας? Γιατί ένας νεαρό παιδί κάνει ένα, δύο, τρία παιδιά, τι θα τα κάνει? Πώς θα τα μεγαλώσει? Δεν ξέρει. Δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί στη γυναίκα του, δεν ξέρει πώς να κυβερνήσει το σπίτι του, πώς θα συμπεριφερθεί στα παιδιά του. Μια κοπέλα δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί στον άντρα της, στη δουλειά. Εκεί είναι τα άγρια θηρία. Θηρία πάνω, θηρία δεξιά, θηρία αριστερά. Τι θα κάνεις τώρα, τι θα κάνω? Πώς θα το αντιμετωπίσω? Μόνο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα σου δώσει την ασφαλή κατεύθυνση. Ψάξε λοιπόν και βρες τι είναι η δυσκολία σου. Σαν πατέρας, σαν αδελφός, σαν πρεσβύτερος, σαν διάκονος, σαν αδελφή, σαν μητέρα, σαν σύζυγος, σαν υπάλληλος, σαν προϊστάμενος, σαν τι? Είναι η στιγμή και το πρόβλημα που έχεις στη ζωή σου. Άνοιξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δες τι ωραία που σου περιγράφει και τι σου λέει να κάνεις. Και αυτό τι είναι? Είναι ένα φως που σου δίνει ο Θεός στα χέρια. Και με αυτό το φως ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις τον προϊστάμενό σου. Δεν θα τον βρήσεις, αλλά θα υποταχθείς ως εις τον Κύριο. Και στον υφιστάμενό σου δεν τον απειλήσεις για να γίνει καλύτερος. Μην απειλείτε τους υφισταμένους σας, γιατί έχετε και εσείς κριτή. Στη σύζυγό σου πώς θα την αντιμετωπίσεις? Είναι παράξενη. Είναι πεισματάρα, είναι καλή η αδερφή, αλλά έχει ιδιορυθμίες, ιδιοτροπίες που έχουμε όλοι μας. Πώς θα το αντιμετωπίσεις? Όπως ο Χριστός την Εκκλησία την αντιμετωπίζει, γιατί εμείς είμαστε η Εκκλησία και ξέρουμε τις παραξενιές που έχουμε στην παρουσία του Θεού. Τον σύζυγο πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Είναι θηρίο, είναι δυνατός, είναι άγριος, είναι καλός, είναι αναποφάσιστος, είναι αποφασιστικός. Είναι ό,τι θέλει είναι. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις? Έχουμε το λίχνο το φέγγοντα ως σκοτεινό τόπο. Με αυτόν τον τρόπο θα υποτάσσεσαι μόνο εν Κυρίω, αλλά πραγματικά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή θα τον ακολουθούς παντού εκτός από την αμαρτία. Θα τον ακολουθείς παντού εκτός από την ανομία. Θα τον ακολουθείς παντού εκτός από την παράβαση. Αυτός είναι η κεφαλή σου. Ξέρεις τι θα πει κεφαλή? Κεφαλή. Και ο άντρας αυτή είναι η δόξα σου. Ξέρεις τι θα πει δόξα? Δόξα. Έχουμε λοιπόν τον προφητικό λόγο που μας δίνει πώς να συμπεριφερόμεθα. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν είναι μόνο οι κατευθύνσεις και οι οδηγίες, αλλά ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, μας δίνει και εξηγήσεις για το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Όλα τα ξέρουμε, και τους πολέμους και τις φήμες των πολέμων και τους σεισμούς και τις αρρώστιες και τους καταποντισμούς. Και ένα πολύ απλό παράδειγμα, μας πληροφορεί ο προφητικός λόγος με τα πάση βεβαιότητος ότι οι μέρες που έρχονται θα είναι πιο κακές από τις μέρες που ήταν. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Θα στρώσουν τα πράγματα. Εγώ λέω δεν θα στρώσουν τα πράγματα. Θα διορθωθεί η παγκόσμιος οικονομία. Εγώ λέω δεν θα διορθωθεί. Πού το ξέρεις? Πού το ξέρω? Το λέει το Ευαγγέλιο. Μα από οικονομικής απόψεως το κρίνεις? Τώρα δεν σου που κάνω εγώ οικονομικά μαθηματικά, ούτε οικονομικές θεωρίες θα σου πω. Θα σου πω ότι ο Λόγος του Θεού λέει ότι εν τέσσερις χάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί. Και αφού το λέει, έτσι είναι. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι άπιστοι? Γιατί οι άνθρωποι δεν θα έχουν αγάπη? Και γιατί είναι το τέλος των αιώνων. Και το όζον τι θα γίνει? Δεν θα διορθωθεί, όχι, θα μεγαλώνει. Και ο ήλιος που καίει τι θα γίνει? Βρήκανε τώρα ένα, δεν θα βρούνε τίποτα. Αυτό θα χειροτερεύει. Και η επιστήμη αναπτύσσεται. Και βρίσκουμε φάρμακα. Όσα φάρμακα και να βρείτε, οι αρρώστιες θα είναι πιο πολλές από τα φάρμακα που θα βρίσκεται. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί.
Και τα παιδιά θα είναι απειθήσεις στους γονείς. Μα θα τους πάρουμε, θα τους πάμε σε καλό σχολείο, έχουμε ειδικές μεθόδους, ό,τι και μέθοδο να χρησιμοποιήσεις. Η μία μέθοδος για να είναι τα παιδιά ευλογημένα είναι να αναγεννηθούν. Άμα αναγεννηθούν, μην φοβάσαι. Άμα αναγεννηθούν, είναι στα χέρια του Χριστού. Από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν. Εσύ τι θα κάνεις, είτε θα ξέτα. Από μικρά παιδιά, να τα διδάσκεις. Γιατί πρέπει με τόσο εμπιστοσύνη να προσέχουμε στον προφητικό λόγο του Θεού? Γιατί δεν γράφτηκαν, αν και γράφτηκαν από ανθρώπινα χέρια, αλλά στην πραγματικότητα γράφτηκαν από το χέρι του Θεού. Ο Θεός τα έγραψε και ο Θεός είναι ο παντοδύναμος, πάνσοφος, ο δημιουργός, που μέσα σε αυτόν είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Δεν υπάρχει χρόνος που να είναι έξω από το Θεό. Δεν υπάρχει γεγονός που να είναι έξω από το Θεό. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δημιουργήθηκε και να μην το έχει κάνει ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτα που να υπάρχει και συντηρείται και δεν το συντηρεί ο Θεός. Αμήν. Αυτός είναι ο Θεός μας. Με τα πάσης βεβαιότητος λοιπόν προσέχουμε, γιατί δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκθελήματος ανθρώπου. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, θέλω να κάνω επίσης μια μεγάλη παρένθεση για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου μέσα στην Εκκλησία. Προφητεία δεν έρχεται επειδή το θέλει ο άνθρωπος. Εάν γίνεται προφητεία εκθελήματος ανθρώπου, δεν είναι εκ του Θεού. Ή εκ του Θεού θα είναι, ή εκ του ανθρώπου θα είναι. Ή εκθελήματος Θεού, ή εκθελήματος ανθρώπου. Το πρώτο χαρακτηριστικό της Αγίας και προγραμματικής προφητείας. Δεν θα πω εγώ τώρα. Θα προσευχηθώ να προφητεύσω για αυτό το ζήτημα. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι από το Θεό. Είναι η γνώμη μου, είναι η φαντασία μου, είναι το συναισθημά μου, είναι η άποψή μου, είναι το λάθος μου. Μην πω ότι είναι και η υπερηφάνεια της καρδιάς μου. Προφητεία λοιπόν δεν έρχεται ποτέ εκ θελήματος ανθρώπου, αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου, το δεύτερο χαρακτηριστικό. Προφητεία είναι κίνησης του Πνεύματος του Αγίου. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν. Το δεύτερο λοιπόν χαρακτηριστικό της αληθινής προφητείας είναι ότι δημιουργείται και η κίνηση αυτή έρχεται μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο σε ξεσηκώνει, το Πνεύμα το Άγιο σε φουντώνει και μάλιστα το έχω πει πολλές φορές, η σωστή προφητεία, η ασφαλής προφητεία, χωρίς να πω ότι είναι η μόνη, θα το εξηγήσω, η ασφαλής προφητεία είναι όταν προφήτης προφητεύει και δεν ξέρει τι θα πει. Γιατί υπάρχει η προφητεία που ο προφήτης το ξέρει και μάλιστα το φτιάχνει και στο μυαλό του. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό. Δημιουργεί δηλαδή μια προφητεία στο κεφάλι του. Μπορεί να δημιουργήσει μια γνώση ο Θεός. Αλλά όλα τα άλλα γίνονται από την κίνηση του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και η αληθινή προφητεία, η ασφαλής προφητεία, και το ξανατονίζω, δεν σημαίνει ότι οι άλλες δεν είναι αληθινές, αλλά η ασφαλής και η αληθινή έχει πρώτο χαρακτηριστικό. Για τον ίδιο τον προφήτη το λέω, για τους ίδιους τους προφήτες, πρώτο χαρακτηριστικό. Δεν ξέρει τι θα πει όταν έρχεται, δεν ξέρει για ποιο θέμα θα μιλήσει. Δεν ξέρει τίποτα. Και ακούει και αυτός αυτά τα οποία μιλάει το Πνεύμα το Άγιο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι όταν κλείνει η προφητεία, δεν τη θυμάται ο προφήτης. Και δεν τη θυμάται, σε θέλω να πω σε λεπτομέρεια, γιατί και αυτός ακούει και αυτός παίρνει το μήνυμα, αλλά δεν τη θυμάται. Γιατί κάτι γίνεται μέσα. Κάτι γίνεται που βγαίνει έξω από όλη αυτή τη διαδικασία το μυαλό, η καρδιά και η λογική του ανθρώπου. Αυτή είναι ασφαλής προφητεία. Όταν ο προφήτης σηκώνεται να προφητεύσει και ξέρει τι θα πει και σε ποιον θα απευθυνθεί και πώς θα το πει και τι θα κάνει, από εκεί πέρα λίγο τα πράγματα θέλουν περισσότερη προσοχή. Βεβαίως υπάρχει η αποκάλυψη. Ξέρω το θέμα και ο Θεός μου δίνει τα λόγια. Και αυτό έχει ασφάλεια. Γιατί δεν λες τα λόγια που έχεις σκεφτεί, αλλά λες το θέμα το ξέρεις, σου δώσε ένα μήνυμα ο Θεός τόσο δά. Τα λόγια όμως και την ανάπτυξη τη δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και αυτή η προφητεία έχει ασφάλεια. Προφητεία που δεν έχει καθόλου ασφάλεια, και μιλάω όχι για τους ακούοντες, γιατί δεν ξέρουν οι ακούοντες τι γίνεται στην καρδιά και εκείνη τη στιγμή στο σύνολο της προσωπικότητας του προφήτη, αλλά το λέω για τους προφήτες και για τις προφήτησες. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει με λεπτομέρεια το μήνυμα και το τι θα πει,
Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος να είναι η καρδιά που έχει δημιουργήσει και όχι το Πνεύμα το Άγιο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό, και υπάρχει και ένα τρίτο χαρακτηριστικό. Υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Μπορεί να είσαι σε αμαρτία, να καπνίζεις και να προφητεύεις και να μιλάει ο Θεός. Μπορεί να πορνεύεις, να μοιχεύεις και να μιλάει ο Θεός. Δεν μπορεί να δημιουργείς σκάνδαλα και προβλήματα μέσα στην Εκκλησία και να λες ότι με μένα μιλάει ο Θεός. Δεν μιλάει ο Θεός με σένα. Αυτό είναι βέβαιο. Με τους Άγιους ανθρώπους του Θεού, το Θεός μιλάει δια Πνεύματος Αγίου. Άγιος. Γι' αυτό και όταν μπαίνουμε στην Εκκλησία και όσοι έχουν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να έρθουν στην παρουσία του Θεού, να μετανοήσουν, να επιστρέψουν, να ζητήσουν το αίμα του Χριστού, να συγχωρεθούν, να συγχωρήσουν, να δημιουργηθεί όλη αυτή η διαδικασία του αγιασμού στη ζωή του ανθρώπου, να πληρωθούν και με Πνεύμα Άγιο που είναι ο αγιαστής μας για να καθαρίσει το σκεύος μας, και τότε και μόνο τότε ο Άγιος πλέον άνθρωπος του Θεού αφήνεται στη χάρη του Χριστού και ζητάει και προσεύχεται να το χρησιμοποιήσει ο Θεός για το χάρισμα που ο Θεός του έδωσε. Οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Βέβαια, λέει ο Απόστολος Πέτρος, υπήρξανε πάντοτε μεταξύ του λαού του Θεού και ψευδοπροφήτες. Υπήρξανε. Ψευδοπροφήτης, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι αυτός που έκανε λάθος. Γιατί ένας άνθρωπος από απροσεξία, από αφέλεια, από συνέστημα, από ενθουσιασμό, από ό,τι θέλετε μπορείτε να βρείτε εκεί, όχι όμως συνειδητά, μπορεί να κάνει λάθος. Και στην προφητεία λάθος, και στο κήρυγμα λάθος, και στη σχέση του και στην κοινωνία μεταλλήλων λάθος. Δηλαδή μπορεί να κάνει λάθος όλη τη λειτουργία της Εκκλησίας που είναι η διδαχή των Αποστόλων, η κλάση του Άρτου, οι προσευχές και η κοινωνία μεταλλήλων. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί να σταθεί στην παρουσία του Θεού, να λάβει μέρος στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού και να μην έχει μετανοήσει με όλη του την καρδιά. Μπορεί να κάνει λάθος. Μπορεί να κάνει λάθος στις προσευχές. Ενώ ακούει το Πνεύμα του Άγιο να μιλάει, να εξουθενεί στην προφητεία. Το έχουμε κάνει πολλές φορές αυτό όλοι μας. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Μπορεί να κάνει λάθος στην προφητεία. Μπορεί να κάνει λάθος στη διερμηνία. Μπορεί να κάνει λάθος στη σχέση του με τον αδελφό του. Μπορεί να κάνει λάθος ακόμη στην κοινωνία μεταλλήλων. Να πει και να προσβάλλει έναν αδερφό. Το έχουμε κάνει. Και έχει συμβεί και σε εμάς. Πάω σε έναν αδερφό, του λέω κάτι, όχι με πρόθεση κακή, ένα αστιάκι που τον πληγώνω όμως. Τον ενοχλώ. Μην πω και τον σκανδαλίζω. Στο λάθος, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Θεός δεν θυμώνει, αν μπορώ να πω αυτή την έκφραση, το πιο σωστό, το λάθος και την άγνοια δεν το λαμβάνει υπόψη του ο Θεός. Δηλαδή, έστω και αν πάρω σώμα και αίμα Χριστού και κατά λάθος ξέχασα κάποιο σοβαρό μου πρόβλημα που είχα, κάποια αμαρτία, ή κατά λάθος συνεχίζω και παίρνω κοινωνία χωρίς να μετανοώ με όλη μου την καρδιά, δεν το λογίζει ο Θεός. Δεν είναι ψευδοπροφήτης αυτός λοιπόν που κάνει λάθος. Δεν είναι ψευδάδελφος αυτός που κάνει λάθος. Ψευδάδελφος, ψευδοπροφήτης και ψευδοδιδάσκαλος είναι αυτός που συνειδητά, μάλιστα για να το καταλάβουμε ακόμη πιο καλά, λέει ο Λόγος του Θεού, «Η οργή του Θεού αποκαλύπτεται από ουρανού επί πάσαν ασέβιαν και αδικίαν ανθρώπων ήτινες κατακρατούσι την αλήθειαν εν αδικία». Όταν συνειδητά σκανδαλίζουν κάποιον, συνειδητά προσβάλλουν κάποιον, συνειδητά στενοχωρούν κάποιον. Με τι σημαίνει συνειδητά? Χωρίς φόβο Θεού. Χωρίς να λογαριάζουν τον Κύριο. Γιατί το ξαναλέω, μπορεί να έχει στενοχωρήσει κάποιον και εμένα και εγώ εσένα. Όμως δεν ήταν η πρόθεσή μας να στενοχωρήσουμε ένας τον άλλον. Κάναμε το λάθος. Μπορεί να προφητεύσαμε εκ του περισσεύματος της καρδίας. Γιατί αγαπάμε κάποιον αδελφό και το είπαμε το καλό που δεν υπάρχει. Μπορεί γιατί κάποιος αδελφός μας έχει στενοχωρήσει να προφητεύσαμε και να το στενοχωρήσαμε. Κατά λάθος. Δεν είναι αυτός ψευδοπροφήτης, ψευδάδελφος ή ψευδοδιδάσκαλος.
ψευδοπροφήτης, ο ψευδάδελος και ο ψευδοδιδάσκαλος είναι αυτός που συνειδητά, και επαναλαμβάνω, το συνειδητά και το εκούσια σημαίνει χωρίς φόβο Θεού. Χωρίς να λογαριάζω καθόλου τον Κύριο αν αρέσει αυτό το οποίο, αυτό το οποίο κάνω. Πάω και δείχνω ένα χαστούκι στον αδελφό, μπορεί να μην είναι με το χέρι, να είναι χειρότερο με τη γλώσσα, με το στόμα, με τη συμπεριφορά. Και τον διαλύει στον άνθρωπο. Ή, και θέλω να προσέξουμε αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα χαρακτηριστικά του ψευδάδελφου, του ψευδοπροφήτη και του ψευδοδιδάσκαλου. Θα αρχίσουμε από τον ψευδοπροφήτη. Είναι αυτός που προφητεύει συνειδητά λάθος για κάποιο σκοπό. Και ο σκοπός μπορεί να είναι κέρδος, προσωπικό, μπορεί να είναι φιλία, να κερδίσω τη φιλία σου για να σε κάνω οπαδό μου, μπορεί να είναι συμφέρον, οικονομικό. Την πιο ωραία ψευδοπροφητεία που έχω ακούσει ήταν ενός μικρού παιδιού, μόλις τον βάφτισε με πνεύμα Άγιο, παιδάκι 10 χρονών, 8 χρονών, το βάφτισε με πνεύμα Άγιο Θεός, του έδωσε και προφητεία και λέει στον πατέρα, ούτω λέει Κύριος ο Θεός, πήγαινε να αγοράσεις παγωτά να φέρεις σπίτι. Η πιο ωραία ψευδοπροφητεία ήταν αυτή. Και τον κοιτάει ο πατέρας του, χλάπε μια χαστούκα, πάλι ο ψευδοπροφήτη του λέει, πού είναι ο Κύριος να παραγοράσω παγωτά να φέρω σπίτι. Όμως προσέξτε, αυτή είναι η ψευδοπροφητεία. Αυτή είναι η ψευδοπροφητεία. Προφητεύεις, δηλαδή λες ούτω λέγει Κύριος ο Θεός και βάζεις μέσα τη δική σου επιθυμία, τη δική σου άποψη, τη δική σου γνώμη για να κερδίσεις κάτι εσύ υλικό, πνευματικό, για κάποιο ίδιον συμφέρον. Αυτός είναι ψευδοπροφήτης. Αυτός είναι φοβερός άνθρωπος. Αυτός θα βρει τον πελάτο από το Θεό. Αυτός, αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει έλεος από το Θεό. Γιατί χρησιμοποιεί το όνομα του Κυρίου επί Ματαίου. Τι είναι η εντολή? Να μην χρησιμοποιήσεις το όνομα του Κυρίου επί Ματαίου. Χρησιμοποιεί το όνομα του Κυρίου για ίδιο συμφέρον. Υπάρχει ο ψευδοδιδάσκαλος. Το να έχω μία διδασκαλία και να την πιστεύω και να έχω κάνει λάθος, ο Θεός με υποφέρει. Δεν έχω καταλάβει καλά, αδερφέ, αυτό. Έχω μια απορία. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Μου το εξηγείς και δεν το καταλαβαίνω. Πάω στον άλλον αδερφό. Έχω μια απορία. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Μου το εξηγεί και δεν το καταλαβαίνω και αυτό. Γιατί είμαι χοντροκέφαλος. Γιατί είμαι πεισματάρης, θέλετε. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ακολουθώ το δικό μου δρόμο. Σε αυτόν ο Θεός δεν είναι εκδικητής. Θα βρει τρόπο να τον βοηθήσει, να καταλάβει, να το αποκαλύψει. Να μας, όχι του άλλου. Να λέμε για τον εαυτό μας. Πολλές φορές πράγματα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τη συμπεριφορά της γυναίκας μου, παραδείγματος χάρη, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Δεν σημαίνει ότι είμαι ψευδοδιδάσκαλος, ούτε ότι η γυναίκα μου είναι ψευδοδιδάσκαλος. Δεν μπορώ να την καταλάβω. Μου λέει ότι πρέπει να κάνω αυτό και αυτό. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να το καταλάβω. Αλλά πιο πολύ δεν μπορώ να καταλάβω τον πρεσβύτερο, τον ποιμένα. Δεν είναι ψευδοδιδάσκαλος ο άνθρωπος. Ποιμένας λέει ότι πρέπει να παίρνουμε σώμα και αίμα Χριστού κάθε Κυριακή. Εντάξει, μάλιστα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και θα πω ένα πιο χοντρό. Ο Ποιμένας λέει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να φοράνε παντελόνια. Μου το έχει πει, αδερφή. Πολύ καλή. Λέει, αδερφέ, δεν το έχω δει στην Καινή Διαθήκη αυτό. Έχω δει στην Καινή Διαθήκη ότι η γυναίκα δεν πρέπει να φοράει, να ντύνεται με στολή σεμνή, με εδώ, με σοφροσύνη. Δεν μπορώ να καταλάβω αν φορέσω εγώ μία φούστα φαρδιά, γιατί απαγορεύεται. Και τη είπε, έλα εδώ, αδερφούλα μου. Το παντελόνι δεν είναι θέμα σεμνότητος. Είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό. Το παντελόνι είναι θέμα διδασκαλίας. Στην Παλαιά Διαθήκη εγώ δεν τη δέχομαι. Μαζί σου δεν τη δέχεσαι. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο ότι όταν φορέσει ο άνδρας το ανήκον ένδυμα της γυναικός και η γυναίκα το ανήκον ένδυμα του ανδρός, είναι ευδέλιγμα. Και όταν στην Παλαιά Διαθήκη κάτι είναι ευδέλιγμα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευδέλιγμα στην Καινή Διαθήκη. Είναι ευδέλιγμα, δηλαδή τον συχαίνεται τον άνθρωπο ο Θεός που τον βλέπει να φοράει το ανήκον στη γυναίκα ή το ανήκον στον άντρα το άλλο φίλος, το άλλο φίλο. Το κατάλαβα. Μέχρι τώρα δεν το είχε καταλάβει, δεν ήταν ψευδοδιδάσκαλος. Δεν το είχε καταλάβει. Μα και εγώ πολλά δεν έχω καταλάβει, αδερφοί. Δεν είμαι ψευδοδιδάσκαλος. Ποιος είναι ο ψευδοδιδάσκαλος? Αυτός που οδηγεί
ενώ γνωρίζει την αλήθεια, την κατακρατά εν αδικία, δεν λογαριάζει το Θεό, πάλι προς κάποιο συμφέρον, συνήθως ίδιο συμφέρον. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένας ιερεύς, καλός άνθρωπος, μιλάμε και μου λέει, ό,τι λες έχεις δίκιο, ό,τι λες, αλλά αν εγώ τα κάνω αυτά θα με διώξουν εκλωτσιδών. Λέω, καλά ξέρεις την αλήθεια και δεν την κάνεις. Τι θα κάνω εγώ μετά, πώς θα ζήσω, τι θα κάνω. Λέω, βάστα αδερφέ μου, από μια μεριά είναι η αλήθεια και από την άλλη είναι η σωτηρία της ψυχής σου. Εσύ τι επιλέγεις, τη σωτηρία της ψυχής σου με την αλήθεια ή την απώλεια της ψυχής σου με το ψέμα προς ίδιο συμφέρον. Τώρα είμαι ψευδοδιδάσκαλος αδερφή. Κατακρατά την αλήθεια εν αδικία. Και όχι μόνο την κατακρατά, αλλά την κηρύττει κιόλας. Και τη διδάσκει του κιόλας. Ψευδοδιδάσκαλοι θα εμφανιστούν, λέει, μέσα στον κόσμο αυτό. Αλλά θα έχουν, θα το δούμε παρακάτω, το μισθό τους και την ανταμοιβή τους. Υπάρχει και ο ψευδάδελφος που κάνει τον αδελφό. Κάνει τον πιστό. Κάνει τον Άγιο. Και έχουν έρθει και τέτοιοι. Σας έχω ξαναπεί μια φορά και θα το ξαναπώ και αυτή και σήμερα. Στην παλιά, στην μικρή εκκλησία που ήταν δίπλα, ήμασταν και ήταν ένας αδερφός με 2-3 παιδιά, δεν ξέρω πόσα είχε, γονάτιζε μπροστά, ζήταγε το πνεύμα το Άγιο, αλληλούια, δόξα, αγκαλιές, φιλιά. Αδερφός καλός. Πάω να τον χαιρετήσω μια φορά που σχόλασε η εκκλησία, τον βλέπω και κοίταζε μια αδερφούλα, παντρεμένη, όμορφη, καλή αδερφούλα. Α, και άρχισε να λέει. Και ό,τι έλεγε ήταν σχρόνεστη και λέγει. Το κοίταγα, δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ρε παιδί μου, τι λες, έλεγε. Έλεγε ότι είχε στην καρδιά του και νόμιζε ότι δεν τον άκουγα, ο Θεός το έκανε όμως. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Μπροστά του ήμουνα, δεν με έβλεπε. Όταν τελείωσε και τα είπε όλα, γυρίζει και μου λέει, αλληλούια αδερφέ. Έλεγε, αλληλούια τώρα, τι να σου πω, ξάδερφε. Τι να σου πω, ξάδερφε, αλληλούια. Μα άλλη μια φορά, πάλι και αυτό δεν θα το ξεχάσω. Γιατί ο Θεός τους ψευδαδέλφους, όπως και τους ψευδοδιδασκάλους, όπως και τους ψευδοπροφήτες, τους αποκαλύπτει στην εκκλησία. Γιατί είναι επικίνδυνοι. Κάνουν ζημιές. Τόσο ο αδερφός έκανε πολύ μεγάλες ζημιές, αλλά τον πήραμε χαμπάρι και σταμάτησε, έφυγε, δεν μπορούσε να μείνει. Και ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει, θυμάμαι μια φορά, είχα πολλές αμφιβολίες για κάποιον αδελφό. Πολλές αμφιβολίες. Είναι καλός αδελφός, δεν είναι. Και μια μέρα χτυπάει το τηλέφωνο μου, το σηκώνω και ήταν το τηλέφωνο του αδερφού. Κατά λάθος με πήρε. Και άκουσα ό,τι έλεγε. Και ήταν Άγιος αδερφός. Αλλά εγώ είχα στην καρδιά μου τον υποψιαζόμουν. Έλεγε λόγια αγιασμού, καθαρότητος, ευλογίας, μιλούσε. Του κλείνω, λέω, σε ευχαριστώ κύριε για τον αδερφό αυτό. Αυτός είναι καλός αδερφός. Και άλλη μια φορά μου λέει ένας αδερφός, θα έρθεις να φάμε στο σπίτι μας ψαράκι. Λέω, θα έρθω. Ήταν λιγάκι μέσα έξω αυτός, προσευχόμουν να μην βγει έξω από την εκκλησία, να σταθεί καλά, τον αγώνα αυτόν που κάνουμε πάντοτε προς όλους, που κάνετε και εσύ και εσύ και όλοι μας. Μου λέει, έλα, πάω πάνω. Μόλις μπαίνω στην πολυκατοικία, ακούω, κάτω εγώ, μόλις χτύψα το κουδούνι, δεν ήταν το μεγάφωνο, χτυπάω το κουδούνι και ακούω, πω, ήρθανε και δεν πρόλαβα να φύγω. Άκουγα εγώ. Γυρίζω, λέω, τι σαν ακούς, μου λέει, ακούω. Ήταν και η Βαλεντινίτσα μαζί. Λέω, άκουσες. Λέει, άκουσα. Και συνεχίζει. Δεν πρόλαβα να φύγω και τι θα κάνω τώρα, βρε, τι έπαθα, με πιάσανε εδώ πέρα και σου έλεγα. Πάχασα εγώ. Ανεβαίνω πάνω. Καλώς τον αδερφό. Καλώς τον ξάδερφο. Καλώς τον ξάδερφο. Είναι οι ψευδάδελφοι. Οι οποίοι ψευδάδελφοι είναι είτε γιατί κάνουν, υποκρίνονται τους καλούς αδελφούς, πάλι προς ίδιο συμφέρον, είτε γιατί υποκρίνονται για να απολαμβάνουν την αγάπη και την χαρά των αδελφών και τη συμπάθεια των αδελφών. Να προχωρήσω και την βοήθεια των αδελφών. Γι' αυτό τι λέω, αδελφοί. Ποτέ μη ζητάτε από αδελφούς και ποτέ μη δίνετε σε αδελφούς. Υπάρχουν πρεσβύτεροι και χρησμένοι από το Θεό, υπάρχει ο ποιμένας που άμα θέλετε πηγαίνετε εκεί πέρα, ζητήστε, ρωτήστε και αν θέλετε να δώσετε σε κάποιον, μη δώσετε κατευθείαν. Θέλετε να βοηθήσετε κάποιον αδελφό και καλά κάνετε.
Γιατί ταλαιπωρείται. Πάρε ένα χαφακελάκι, βάλε μέσα ό,τι θέλεις, κλείστο. Πήγαινε στον πρεσβύτερο, πήγαινε στον ποιμένα και πες, τον βλέπεις αυτόν τον αδερφό, σε αυτό να πας να το δώσεις. Και ο αδερφός που ξέρει και θα τον οδηγήσει ο Θεός, θα πάει και μάλιστα μπροστά σου και θα το δώσει. Και έτσι κερδίζουμε. Πρώτον, να μην σου έχει ευγνωμοσύνη κανένας αδερφός, να ξέρει ότι από τον Κύριο είναι. Δεύτερον, να μην καυχηθείς εσύ. Και τρίτον, την ασφάλεια ότι δεν πάει σε ψευδαδέλφους. Μόνο αδερφοί αγαπητοί με οδηγία Θεού. Αυτοί λοιπόν είναι οι ψευδοπροφήτες, οι ψευδοδιδάσκαλοι και οι ψευδάδελφοι, οι οποίοι τι λέει η Γραφή. Διότι, μάλλον από το 3 θα διαβάσω, από το 2, και πολλοί θέλουσι εξακολουθήσει τα απολίας αυτών δια τους οποίους η οδός της αληθείας θέλει βλαστημηθεί, και δια πλεονεξία, να το συμφέρω, και δια πλεονεξία θέλουσι σας εμπορευτεί με πλαστούς ψεύτικους λόγους. Για την πλεονεξία τους θα σας εμπορευθούνε, θα σας εκμεταλλευθούνε. Ποιοι? Όχι αυτοί που κάναν λάθος. Που έκανε ένα λάθος στην προφητεία, που έκανε ένα λάθος στη διδασκαλία, που έκανε ένα λάθος και πλήγωσε και στενοχώρησε, αλλά μετενόησε. Ούτε αυτός που για την υπερηφάνεια της καρδιάς του έκανε ένα λάθος. Δεν πειράζει. Θα διορθωθεί, υπερηφανεύτηκε. Θα ταπεινωθεί. Και αν δεν ταπεινωθεί αυτός, θα τον ταπεινώσει ο Θεός. Οι άλλοι είναι επικίνδυνοι. Που κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Σε αυτούς. Και δια πλεονεξία θέλουν σε εμπερευθύνει πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη από παλιά δεν μένει αργή. Εργάζεται η καταδίκη σε αυτούς και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει. Έχουν δύο πραγματικά επεμβάσεις στη ζωή τους από το Θεό. Την καταδίκη και την απώλεια. Ενώ εμείς τι έχουμε? Την ευλογία και τη ζωή την αιώνιο. Ο άνθρωπος του Θεού, το παιδί του Θεού. Μη γέννητο, αδερφοί αγαπητοί, να ζήσουμε με υποκρισία, με ψέμα, με ψευδοπροφητείες, με ψευδοδιδασκαλίες και με ψευδοαδελφοσύνη. Εν πνεύματι και αληθεία θα λατρεύουμε το Θεό, εν πνεύματι και αληθεία θα υπηρετούμε το Θεό, εν πνεύματι και αληθεία και με πολλή αγάπη θα υπηρετούμε τα αδέλφια μας και εν πνεύματι και αληθεία θα αγωνιζόμαστε για να πάμε στον ουρανό. Μακριά από μας η καταδίκη και η απώλεια, γιατί ο Θεός έχει προσδιορίσει μας την ευλογία και τη ζωή την αιώνιο. Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού να ψάλουμε έναν ύμνο.